Είσαι εγώ έτσι. Θέλω να σου δώσω μια συμβουλή. Είναι ωραίο το δράμα που είναι όταν είσαι μικρή. Σε 10 χρόνια όμως να αλλάξει έργο. Ναι. Να το πας αλλού. Στην κωμωδία. Είμαι σε αυτό το σημείο, σε αυτό το στάδιο. Ευτυχώς όμως έχεις καλυτερέψει σαν άνθρωπος. Ήσουν ένα γυναικείο σύχαμα, ας πούμε, σε ένα κακό πλάσμα σε προηγούμενα σύρια. Αλλά τώρα στο σημερινό που ξανά δεύτερη χρονιά στα κλεμμένα όνειρα, γίνεσαι ένας καλός σχεδόν άνθρωπος. Άγγελος. Είναι πολύ καλή πια, ναι. Είσαι καλή, ε. Προσπαθείς αυτόν τον πατέρα μεγάλη που είναι καλύτες. Έτσι και τον αδερφό και τον όχο. Ναι, και έχω συγκλονιστεί με όλες τις εξελίξεις. Έχω πάθει ένα ψυχολογικό σοκ και έχω αλλάξει πολύ. Έχω διαφορετικά με διαφορετική ματιά τη ζωή. Και προσπαθώ μόνο να βοηθήσω. Και ξεκινάς σήμερα το βράδυ. Ναι, σήμερα είναι η πρεμιέρα μας. 9 και 4 να δούμε. Να σε δούμε λίγο. Να με δείτε. Να σε δούμε λίγο. Πόσο γελίος είσαι. Καλά, δεν τράπηκες καθόλου. Παράτα με, Χρυσά. Τι ρεζιλίκη ήταν αυτό που έκανες, μου λες. Η κοπέλα ήταν λιπόθυμη και τη τράβηξε το περιθέριο από το λαιμό. Για ποιο λόγο τη τρέλαβε. Δικό μου ήταν, δικαίωμά μου, ξεκόλασε. Εσύ δεν λύσαξε να τη το δώσω. Δεν παρακάλεξε να την πείσω να το δεχτεί. Τώρα τι έγινε, ξαφνικά το μετάνιωσε. Δεν θα σου δώσω λογαριασμό, Χρυσά. Έτσι γούσταρα, έτσι έκανα. Κατά τα άλλα την έχει ξεπεράσει, ε. Πάρ' τα απόφαση, αδερφούλη. Από σήμερα η Φέη είναι η γυναίκα του Σταύρου. Εσείς οι δύο τελειώσατε. Χρυσά, μη μιλάς άλλο. Εγώ. Τουλάχιστον δεν μπορούσες να περιμένεις. Έπρεπε να το κάνεις την ημέρα του γάμου της. Εμένα δεν με σκέφτηκες. Πριν λίγο της το χάρισε και έρχεται ο αδερφός μου και της το τραβάει από το λαιμό. Έχεις τρελαθεί, δεν πας καθόλου καλά. Μου το κάνεις αυτό. Σε παρακαλώ, μου το κάνεις αυτό. Ξέρω, το ταξί ήταν ξεκλείδωτο. Το κινητό και η τσάντα της ήταν μέσα. Δεν ξέρω, κοίταξα γύρω, φώναξα, τίποτα. Τι γίνεται, δεν μπορεί να εξαφανίστηκε εδώ στη μέση του πουθενά. Μήπως να το ψάχναμε καλύτερα, ηρέμησε. Τι έκανε εδώ στην ερημιά μόνη της, δεν καταλαβαίνω. Κοίτα, άκουσα σιρήνα συνοφόρο όταν έφτασα. Δεν ξέρω, σαν να ακουγόταν από κάπου εδώ κοντά. Έλα να δεις κάτι. Τι είναι αυτό. Τι νέμα είναι. Ναι. Πρέπει να είναι δικό της. Δεν ξέρω, μπορεί. Τέλος πάντων, παίξε το ψύχρεμος και στείλε τη Φέη στο σπίτι. Ας το πω τώρα, λέγω. Τι έγινε? Δεν ξέρουμε ακόμα, κάτι περίεργο παίζεται. Θα μείνω εγώ εδώ με το Σταύρο, εσείς καλύτερα να πάτε σπίτι, ναι. Γιατί να μην μείνουμε εδώ να βοηθήσουμε? Ρε μωρό μου, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι και η Φέη χρειάζεται ξεκούραση. Αν γίνει κάτι, αν μάθουμε κάτι, θα σας πάρω τηλέφωνο. Σταύρο, τι συμβαίνει? Δεν ξέρω, το ταξί της ήταν ανοιχτό, μέσα παρατημένο το κινητό της, η τσάντα της. Άρα δεν είναι ληστεία. Τι έγινε? Δεν έχω ιδέα, θα το ψάξουμε. Μπορεί να φωνάξουμε και την αστυνομία. Εσύ πήγαινε σπίτι, αρκετά ταλαιπωρήθηκες. Μα θέλω να βοηθήσω. Όχι, μωρό μου, δεν έχει νόημα τώρα να τραβιάσαι μαζί μου, πραγματικά. Πάρε τα μάξι για τη Φέη και πηγαίνετε σπίτι. Θα μείνουμε στο στάμα. Ναι, θα είμαι πιο ήρεμος αν ξέρω ότι ξεκουράζεις. Εντάξει. Καλά. Άντε, άμα έχω νέα, θα σου πω. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Θα πέσει κλάμα, βλέπω, θα πέσει άγχος, θα πέσει ίδρυκα πάλι. Ε? Τώρα ξεκινάνε. Εγώ πιστεύω ότι στον δρόμο, επειδή μπορεί να είσαι συνέχεια καλός άνθρωπος, θα πρέπει να θα κάνει ο σιναριογράφος και θα το έχει διαβάσει όλο τη χρονιά. Όχι όλο, αλλά. Επειδή αυτά μεταβάλλονται, σε βλέπω, θα την κάνει την τέτοια, δεν. Υπάρχουν ανατροπές, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι τέτοιου είδους. Υπάρχουν φοβερές ανατροπές. Δεν θα ήθελες λίγο να ξαναγίνει το κακό. Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει λίγο να κουράζομαι με το αυτό, άντε, μπράβο, να πάμε λίγο. Το βράδυ κομμωδία, το πρωί, το απόγευμα ευγενική. Τώρα ήρθε η ώρα να βγάλει και λίγο. Να κάποιο σπίτι, γιατί δεν. Ναι. Εντάξει, είναι διαφορετική η ρόλη στο θέατρο που κάνει αυτό. Κινηματογράφο δεν έχει κάνει πολύ, έχει κάνει μια ταινία μόνο. Ναι, μόνο μια ταινία. Σου λείπει, δηλαδή δεν είναι το ίδιο. Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν μου χρειάζεται. Λοιπόν, σου εύχομαι να σε πάρουν σε ένα μακάρι πολύ καλό ρόλο σε μια γνωστή ταινία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι γιατί εδώ βλέπω σημειώσει του Πέτρου. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έχει πει. Έχω ψάξει κινητό. Του συντρόφου. Μπράβο σου, πολύ παλιά. Δεν έψαξε κάποιο που χάθηκε, εννοούμε κάποιο που είχε κάποιο. Και είδε κάτι. Ναι, είδα. Όχι, τζάμπα. Γιατί δεν το ξανά έκανες?
Γιατί δεν έχει νόημα να τα ψάξεις αυτά, αν είναι θα τα καταλάβεις. Και έχω ένστικτο νομίζω και τέτοια διάσταση που δεν θα μου ξεφύγει για πολύ καιρό. Σωστό. Τέτοια γάτα είσαι, ρε. Ναι, είναι πολύ επικίνδυνη. Είσαι πολύ επικίνδυνο ζώο. Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες έχετε μια ιδιότητα, την έχεις, ότι έχετε και στην πλάτη μάτια. Ακριβώς. Και όταν βλέπετε μια γυναίκα που μπορεί να είναι επικίνδυνη και κεραία, αυτό νιώθεις, εννοώ. Ναι, ναι. Την ακούτε. Βέβαια, κάνετε βέβαια λάθη πολλές φορές, αλλά. Πολλές φορές, βέβαια. Ναι. Και δεν το έχουν και όλες οι γυναίκες. Η επιτυχία σου επί τις 100 για κάποια ύποπτη με τον δικό σου, πόσο τις 100 έχεις πέσει μέσα. 100%. Σιγάρε. Πάντα. Καταλαβαίνω πολύ. Στις γυναίκες έχω τρομερό ένστικτο. Τις καταλαβαίνω αμέσως, δηλαδή, αν κάποια είναι επικίνδυνη. Και έχεις αντιμετωπίσει και στη δουλειά σου όμως κόντρες, ανταγωνισμό από ηθοποιούς, φίλες. Σχεδόν καθόλου, θα έλεγα. Μία τελευταία ερώτηση. Dance with the Star βλέπεις καμιά φορά? Είδα λίγο την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα. Πώς σου φάνηκε ο Ισαίας Ματιάμπα που είναι λίγο πιο εύσωμος? Μια χαρά. Τα πήγε καλά την πρώτη. Σε πληροφορώ ότι χτες. Ναι. Έσκησε. Αλήθεια, δεν το ναι, έχω δει. Πήγαινε δηλαδή παρόλο. Επειδή νομίζω είστε φίλοι, δεν ξέρω αν είστε ακόμα φίλοι. Ναι. Τρώει πολύ ο Ισαίας? Όχι, δεν τρώει. Πού να ξέρω τι κάνει. Όχι, παρακαλώ, μην κάνετε παρέα ένα χρονικό διάστημα. Ναι. Οι άλλοι λέγανε ότι τα είχατε κιόλα. Δηλαδή, ναι, έτσι λέγανε. Κακοί άνθρωποι. Δεν ξέρω εγώ αυτά. Αλλά είχε φοβερά ευκίνητο τεστ, πήγαινε με χίλια. Είναι ούτω ή άλλω και το γονίδιο και μόνο έχει το μερική κίνηση, φαντάζομαι. Λοιπόν. Σου εύχομαι μια μεγάλη ταινία στο Λος Άντζελες, να σε εξάγουμε. Μέχρι τότε να είσαι στο Μέγκα και να τσακίζεις. Μακάρι. Και θα ξανάρθω πάλι την προηγούμενη φορά που ήσουν να καρκάσεις που ήρθα και σε είδα. Τώρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα έρθω να το δω έτσι για να δω από κοντά έτσι μια πολύ καλή έτσι κομμωτρίο πελοποννησιακό τέτοιο. Ναι, είμαι πολύ χρεμιστική και σε αυτό το ρόλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ και καλή επιτυχία. Αυτό ήταν και για σήμερα το πρωινό μου. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί. Πάρα πολύ ήρεμοι. Θα πάρουμε ηρεμιστικά.